στελέχη της Γενικής Διεύθυνσης Πολιτικής Εθνικής Άμυνας και Διεθνών Σχέσεων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και της αντίστοιχης Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Άμυνας της Αυστρίας συναντήθηκαν στη Βιέννη την 30η Μαΐου και την 1η Ιουνίου 2023 για την ολοκλήρωση της δράσης τους με θέμα «Η εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού, προσφυγικού ζητήματος και ο ρόλος των ενόπλων δυνάμεων». Η εν λόγω δράση είχε ξεκινήσει με τη διεξαγωγή του πρώτου εργαστηρίου ειδικών Experts Workshop στην Αλεξανδρούπολη από τις 28 έως 29 Ιουνίου 2022 και συνεχίστηκε με τη διεξαγωγή του δεύτερου εργαστηρίου ειδικών στη Βιέννη από τις 28 έως 30 Σεπτεμβρίου 2022 υπό το πλαίσιο των πρωτοβουλειών των δύο γενικών διευθύνσεων για την ενίσχυση των διμερών αμυντικών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Αυστρίας. Απάβγασμα της όλης δράσης ήταν η υπογραφή διακήρυξης με τίτλο «Αντιμετώπιση της εργαλειοποίησης του μεταναστευτικού ζητήματος στο πλαίσιο των υβριδικών απειλών» μεταξύ του Γενικού Διευθυντή, Δ. Κωνσταντίνου Μπαλωμένου και του Αυστριακού ομολόγου του, Δ. Άρνολντ Κάμελ, παρουσία της Ελληνίδας πρέσβεως στην Αυστρία, κυρίας Εκατερίνης Κοϊκά. Κατά τη συνεργασία των δύο αντιπροσωπιών επίσης, αποφασίστηκε να παρουσιαστούν τον προσεχή Σεπτέμβριο τα συμπεράσματα της δράσης στα Υπουργεία Άμυνας των δύο χωρών όσο και στους εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και να συνεχιστεί ακόμη πιο εντατικά η διμερή συνεργασία μεταξύ στις δύο γενικές διευθύνσεις. Κατά την ολοκλήρωση της δράσης, ιδιαίτερο γεγονός αποτέλεσε η παρασημοφόρηση του Δ. Κωνσταντίνου Μπαλωμένου από τον Ομοσπονδιακό Πρόεδρο της Δημοκρατίας της Αυστρίας, Αλεξάντερ Βάντερ Μπέλεν, με το μετάλλιο της Μεγάλης Χρυσής Τιμής για τη συμβολή του στην ενίσχυση των αμυντικοστρατιωτικών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Αυστρίας. Η ύψιστη αυτή πολιτική τιμή της Αυστριακής Προεδρίας αποδόθηκε στον Δ. Κωνσταντίνο Μπαλωμένο από τον ομολογό του Δ. Άρνολντ Καμέλ ως ένδειξη της επισφράγησης των σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Αυστρίας. Πείτε μας τη γνώμη σας στα σχόλια κατά από το βίντεο. Μην ξεχάσετε να κοινοποιήσετε το βίντεο στους φίλους σας, να πατήσετε μου αρέσει και να κάνετε εγγραφή αν δεν έχετε κάνει ήδη στον MSHD με ενεργοποιημένο το καμπανάκι για όλες τις ειδοποιήσεις. Ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις στο site μας, mshd.gr.